Είναι χρέος μας να κρατάμε τη μνήμη του μικρασιατικού πολιτισμού ζωντανή. Αυτό τονίζουν εκπρόσωποι μικρασιατικών συλλόγων και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Συμβούλιο της Κοινότητας Αλικαρνάσου με στόχο να δημιουργηθεί μουσείο και κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού στο δημοτικό ακίνητο του πρώην κέντρου Φάρος, το οποίο έχει αφαιθεί στην τύχη του. 14 πολιτιστικοί σύλλογοι μικρασιατικοί προσφυγικοί του Ηρακλείου ενώσαμε τις φωνές μας και είχαμε μία σκέψη αυτός ο χώρος να μετατραπεί να γίνει σε ΚΕΜΙΠΟ, Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Αυτή μας λοιπόν τη σκέψη, την πρόταση, τη μεταφέραμε στην Δημοτική Ενότητα της Αλικαρνασσού, στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φιλοδοξούμε να γίνει φάρος πολιτισμού, έτσι ώστε να μεταλαμπαδευτεί η ιστορία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας στις επόμενες γενιές. Πάγιο αίτημα και προσδοκία, θα έλεγα, όλων των Μικρασιατικών Συλλόγων του Ηρακλείου είναι να στεγαστεί σε αυτό το κτίριο όλη η ιστορία, όλος ο πολιτισμός, όλη η κληρονομιά και ο πλούτος που υπάρχει από τη Μικρά Ασία. Έτσι ώστε να είναι η αρχή, μια περιοχή που χρειάζεται ανάπτυξη και αναβάθμιση, να ξεκινήσει από αυτό το μεγάλο, το τεράστιο έργο. Είναι μια πρόταση, επειδή ακριβώς είναι πλέον μαζική, θα έλεγα, είναι μεγαλύτερη όσον αφορά τα σωματεία που την υπογράφουν, είναι μια πρόταση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Θα πρέπει λοιπόν και η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να τη λάβουν σοβαρά υπόψη, να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους και όλους τους συντελεστές και να δουν με θετικό μάτι την πρόταση αυτή. Εγώ προσωπικά και καταρχάς την υποστηρίζω. Πράγματι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κέντρο στο Δήμο Ηρακλείου, διότι το προσφυγικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Ένα κέντρο μικρασιάτικου πολιτισμού, το οποίο θα εκθέτει μέσα όλα αυτά τα αντικείμενα και όλη αυτή την ιστορία, την πλούσια ιστορία που έχουν φέρει οι πρόγονοί μας από τη Μικρά Ασία. Να γίνει φάρος μικρασιατικού πολιτισμού το πρώην κέντρο Φάρος, ζητούν μικρασιατικοί σύλλογοι, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα προς τη Λότζια. Ο χώρος αυτός για μας έχει μεγάλη σημασία και αλληγορική, διότι βρισκόμαστε στη Νέα Αλικαρνασσό, που είναι κατεξοχήν προσφυγική περιοχή. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία η φωνή αυτή της περιοχής αυτής και όχι μόνο να ακουστεί. Βρισκόμαστε δίπλα στη θάλασσα που όλοι οι προσφυγικοί και μικρασιατικοί λαοί αναπτύχθηκαν δίπλα στη θάλασσα και από αυτήν γύρισαν στη μητέρα Ελλάδα. Όταν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να λάβει σοβαρά υπόψη το τι θέλει η περιοχή και το τι θέλουν όλοι οι μικρασιατικοί σύλλογοι του Ηρακλείου. Το σημαντικό αυτό ζήτημα της ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης του μικρασιατικού ελληνισμού με τη δημιουργία μουσείου και κέντρου μικρασιατικού πολιτισμού στο δημοτικό ακίνητο επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο ο πρόεδρος της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, Αντώνης Σεκέρης, ο οποίος καλεί τη Δημοτική Αρχή να πάρει ξεκάθαρη θέση στην επίμαχη πρόταση. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρες αποφάσεις από αυτούς που εκλέγονται από τον τόπο μας, ναι ή όχι, καθαρές κουβέντες.